Ο Κλίφορντ το κόκκινο σκύλι χρειαζόταν μια αγκαλιά ζεστή. Τον πήρε κοντά της η Ελίζαμπεθ και απ' την αγάπη της μεγάλωσε πολύ. Ο Κλίφορντ φιλαρακός μας καλός, γενναίος και σπουδαίος και πολύ πιστός. Ακούει το όνομα του, τρέχει να μας βρει. Αγαπώ το Κλίφορντ, το κόκκινο σκυλί. Στο παλιό το σπίτι δεν χωρούσανε πια και έτσι φύγανε μακριά. Σ' ένα μικρό νησάκι στη θάλασσα τα περνούσαν μια χαρά. Φίλους καινούριους κάναν εκεί. Αγαπώ το Κλίφορντ, το κόκκινο σκυλί. Κλειό πάει στην πόλη. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, Μάνη. Τι κάνεις εσύ εδώ τόσο νωρίς? Δεν ήρθε ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν είσαι εδώ. Σήμερα γυρίζει Κλειό από τις διακοπές της. Ανυπομονώ να την ξαναδώ. Θυμάμαι μια εποχή που δεν χαιρόσουν πολύ που έβλεπες την Κλειό, χοντρούλη. Κι εγώ θυμάμαι πολύ καλά την πρώτη μέρα που ήρθε η Κλειό στην πόλη. Πήγε στην Έμιλι στο σχολείο Κλίφορντ? Ναι. Ωραία, θα τελειώσουμε τη βόλτα μας και μετά θα πάμε στη βιβλιοθήκη. Γεια! Μετά πάμε στην παραλία και παίζουμε στην άμμο. Μετά περνάμε μια βόλτα από την αποβάθρα. Θέλεις να παίξουμε κυνηγητό στην παραλία? Δεν ξέρω. Το κυνηγητό είναι βαρετό. Μια κυνηγάς εσύ, μια εγώ, μετά πάλι εσύ. Κλίφορντ. Ποια είναι αυτή? Δεν την έχω ξαναδεί. Φαίνεται ότι θέλει να παίξει. Έλα, Κλίφορντ, πάμε στη βιβλιοθήκη. Μέτρα ως το 10. Και όχι ζαβολιές. Εντάξει, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εννέα, 10, 11. Πού μπορεί να είναι κρυμμένος? Νάτος! Σε βλέπω! Σε είδα! Ζαβολιά! Αυτής το είπε! Συγγνώμη, νόμιζα ότι έψαχνε να σε βρει! Δεν πειράζει. Είμαι ο Κλίφορντ και αυτός είναι ο Χοντρούλης. Είσαι πολύ μεγάλος, Κλίφορντ. Εγώ λέγομαι Κλειό. Ξέρεις ότι σου έπεσε μια κορδέλα, Κλειό? Ωραία. Μακάρι να μπορούσα να ξεφορτωθώ και την άλλη. Έλα, Κλίφορντ, πάμε στους αμόλοφους. Ο Χοντρούλης και εγώ παίζουμε κυνηγητό στους αμόλοφους. Θέλεις να έρθεις? Ναι. Αλλά εγώ βασικά ήθελα να πάω μια βόλτα στο Rocky Point. Εμείς πηγαίνουμε πάντα στους αμόλοφους. Εντάξει, πάμε στους αμόλοφους. Μπορούμε να πάμε στο Rocky Point, Χοντρούλη. Έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε εκεί. Καλά, ναι, μάλλον μπορούμε. Τότε ελάτε, πάμε!
Έλα, χοντρούλη. Τι? Άκουσα ότι υπάρχουν πολλές σπηλιές εδώ. Τύχημα ότι έχουν όλα τα είδη των θησαυρών. Έτσι νομίζεις? Έχω κάνει ποτέ λάθος εγώ? Μόλις γνωριστήκαμε. Πώς είσαι, χοντρούλη? Καλά, ευχαριστώ. Μπορούμε να κόψουμε λίγη ταχύτητα. Γιατί? Εγώ ρωτιόμουν γιατί εσείς πηγαίνετε τόσο αργά. Θα υπάρχουν σπουδαία πράγματα εκεί μέσα. Αυτό που υπάρχει είναι πολύ σκοτάδι. Δεν είναι ανάγκη να μπούμε μέσα, χοντρούλη. Είναι φοβερά. Έλα, Κλίφορντ. Βλέπετε κανένα θησαυρό, παιδιά? Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Στάσου, βλέπω μια αράχνη. Ελάτε, ας μπούμε σε άλλη σπηλιά. Δεν ξέρω, Κλειό. Ελάτε, θα έχει πλάκα, έτσι, χοντρούλη? Κοίτα, ναι, αλλά μου φαίνεται θα βρέξει. Ο χοντρούλης έχει δίκιο. Καλύτερα να γυρίσουμε. Καλά, εντάξει, αφού το λέτε εσείς. Γεια σου, χοντρούλη. Γεια σου, Κλίφορντ. Μόνος είσαι? Ναι, γιατί? Έτσι ρώτησα. Πήγες στην Έμιλη στο σχολείο το πρωί? Ναι. Ωραία, τότε ας κατέβουμε στην πόλη. Κλίφορντ, χοντρούλη, γεια σας, παιδιά. Hey, Κλειό. Θέλετε σήμερα να παίξουμε κρυφτό? Ναι, πρώτα θα πάμε στην πόλη και μετά μπορούμε να παίξουμε στην αυλή της βιβλιοθήκης. Ωραίο ακούγεται. Ξέρετε κάτι? Το ξέχασα. Πρέπει να μείνω σπίτι σήμερα και να περάσω λίγο χρόνο με τα αφεντικό μου. Δεν πήγε στη δουλειά ο κύριος Σάντζες? Νομίζω ότι είναι σπουδαίο που μπορεί ο χοντρούλης να περνάει λίγο χρόνο με τα αφεντικό του. Είναι πάντα τόσο απασχολημένο. Καλά. Εντάξει. Καλή διασκέδαση, χοντρούλη. Τα λέμε, χοντρούλη. Σε βρήκα, σε βλέπω. Hey, πώς με βρήκες τόσο γρήγορα? Είμαι σαΐνη εγώ, σειρά μου να κρυφτώ. Έτοιμη, όχι, εγώ βγαίνω. Ένα, δύο, το σκηνάκι εγώ πηδώ. Παιχνιδάκι είναι ωραίο, με χαρά εγώ το λέω. Ένα, δύο, το σκηνάκι εγώ πηδώ. Παιχνιδάκι είναι ωραίο, με χαρά εγώ το λέω. Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ. Α, γεια σου, Κλειό. Γεια σου, Κλειφόρντ. Ευχαριστώ, Κλειό. Πέρασε η φαγούρα. Πώς είσαι, χοντρούλη? Ευχαριστώ, καλά. Ποια είναι αυτή που παίζει με τον Κλίφορντ? Η Κλειό. Τώρα ήρθε στην πόλη. Αρέσει πολύ στον Κλίφορντ. Σε σένα όχι? Όχι και τόσο. Δεν μου μιλάει καλά. Και όλο θέλει να παίζει μαζί μας. Γι' αυτό δεν τη συμπαθείς? Κοίτα, δεν τη συμπαθώ επειδή τη συμπαθεί πολύ ο Κλίφορντ. Αν αρχίσει να τη συμπαθεί πάρα πολύ, θα πάψει να συμπαθεί εμένα. Είναι δύσκολο να μοιράζεσαι ένα φίλο. Ο Κλίφορντ δεν είναι ο μόνος που βρήκε ένα καινούριο φίλο. Η Κλειό είναι και δική σου φίλη. Έτσι λες? Φυσικά, αφού ήδη σου έβγαλε και παρατσούκλι, ε? Έχεις δίκιο, πράγματι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ανησυχείς που μοιράζεσαι τον Κλίφορντ. Είναι αρκετά μεγάλος και για τους δυο σας. Αυτό είναι σίγουρο. Κάτι μου λέει ότι εσείς οι τρεις θα γίνετε σπουδαίοι φίλοι. Ναι.
Σε πιάσα! Σε πιάσα! Σε έπιασα! Πάλι! Δεν έχει πλάκα με δύο! Α, μακάρι να ήταν εδώ και ο Χοντρούλης! Ε, παιδιά! Ποιος θέλει να παίξει κυνηγητό? Ω, χαίρομαι που ήρθες, Χοντρούλη! Δεν σε πειράζει που σε λέω Χοντρούλη, έτσι? Όχι, μου αρέσει κιόλα. Ωραία και εμένα! Ας παίξουμε! Κυνηγητό! Κυνηγητό! Εντάξει, κυνηγάω εγώ! Τρέξτε γρήγορα! Εδώ είμαι, μεγάλε! Τώρα έχει πλάκα! Έρχομαι! Είχε δίκιο η Μάνη. Θα γίνουμε πολύ καλοί φίλοι. Ήρθε! Ήρθε! Κλειώ! Hey! Ε, παιδιά, μου λείψατε πολύ! Και εσύ μας έλειψες, Κλειώ. Φυσικά. Ελάτε, πάμε στην βιβλιοθήκη να παίξουμε κυνηγητό. Κυνηγητό! Κυνηγητό! Κυνηγάω εγώ! Τρέξτε γρήγορα! Ήρθε η ώρα για την ιστοριούλα μας. Θέλεις να την ακούσεις, ε? Το φαντάστηκα. Λοιπόν, άκου. Η σημερινή ιστοριούλα λέγεται «Ο Σκύπη και το μεγάλο σάντουιτς». Μια μέρα, ο Σκύπη πήγε στην κουζίνα για να φτιάξει ένα σάντουιτς. Έβαλε δύο μεγάλες φέτες ψωμιού και στη μέση λίγο τυρί. Μετά πρόσθεσε μαρούλι, ντομάτες και πίκλες και άλλο τυρί και πράσινες ελιές και μαύρες ελιές και κόκκινες ελιές και ό,τι άλλο βρήκε μέσα στο ψυγείο, ώσπου ο Σκύπη έφτιαξε το μεγαλύτερο σάντουιτς που υπήρχε στον κόσμο. Ένα μεγάλο, τεράστιο, γιγάντιο, φοβερό σάντουιτς που δεν χώραγε στο στόμα του. Ο Σκύπη δοκίμασε με κάθε τρόπο να φάει αυτό το ωραίο σάντουιτς, ώσπου στο τέλος κατάλαβε ότι ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσεις ένα τόσο μεγάλο σάντουιτς είναι να το μοιραστείς. Έτσι, κάλεσε τους φίλους του σπίτι και έφαγαν μαζί το πιο νόστιμο και το πιο μεγάλο σάντουιτς του κόσμου. Τέλος! Αυτή η ιστορία ήταν τέλεια! Έτσι νομίζω εγώ, ε! Ο ψεύτικος φίλος. Εδώ πέρα. Άντε. Σπρώξτε εδώ, Χοντρούλη. Ορίστε. Α, χαζό, θορυβόδες παιχνίδι. Αυτό θα έχει πιο πολύ πλάκα στη νέα μου παιδική χαρά. Ναι. Νέα παιδική χαρά. Έχει γύρους, κούνιες, τραμπάλες, τσουλήθρες. Εσείς, παιδιά, θα είστε οι πρώτοι που θα παίξετε σε αυτήν. Αλήθεια, ο Κλίφορντ και εγώ θα είμαστε οι πρώτοι. Πότε? Αύριο θα είναι έτοιμοι. Μια νέα παιδική χαρά. Πρέπει να παίξω σε αυτήν. Oh, my God.
γιατί παίζεις εδώ, σε αυτό το παλιό πεζοδρόμιο, Κλειό? Α? Γιατί δεν παίζεις το όμορφο, τρυφερό, μαλακό γκαζόν μου σήμερα? Καλά, εντάξει, σε ευχαριστώ. Φοβερή μύτη, μπράβο σου, Κλειό. Ξέρεις, είσαι πολύ καλή σε αυτό το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ. Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν το παίζαμε σε μια παιδική χαρά. Δεν νομίζεις? Μα τι κάνει η Κλειό? Μάλλον παίζει. Παίζει με το Μακ. Ανυπομονώ να δω την παιδική χαρά της Κλειός. Εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα παίξουμε σε αυτήν. Υπόσχεση της Κλειός. Hey, κοίτα εδώ! Είναι φοβερή! Πού είναι η Κλειό? Χοντρούλη, Κλειφόρτ, χαίρομαι που ήρθατε. Α, ναι. Χαρήκαμε απότομα. Κλειό, νομίζω ότι θα ήμασταν εμείς αυτοί που θα παίζαμε πρώτοι εδώ. Ο Μακ πέρασε νωρίς το πρωί και ήθελε πολύ να παίξει μαζί μου. Λοιπόν, ελάτε παιδιά, ας παίξουμε, ελάτε. Έλα στην τραμπάλα, Κλειό. Είσαι πάρα πολύ καλή σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ πηγαίνω στην τραμπάλα. Δεν θα σηκώσουμε ποτέ τον Κλίφορντ χωρίς το Μακ. Ω, ναι. Πώς και ήθελες να παίξεις με το Μακ, Κλειό? Παλιά δεν ήθελε να παίζει μαζί σου. Τώρα όμως θέλει. Του αρέσω. Έλα, Κλειό. Ας κουνηθούμε. Πρέπει να φύγω, φωνάζει ο Μακ. Δεν ήρθε η Κλειό, Κλίφορντ? Όχι ακόμα. Ελπίζω να μην φέρει το Μακ. Θα μας τα χαλάσει όλα. Να, δεν είναι κακός ο Μακ. Και η Κλειό το συμπαθεί πολύ. Αυτός τη συμπαθεί στα αλήθεια ή μήπως συμπαθεί την παιδική χαρά της? Ελπίζω να συμπαθεί και τα δύο. Hey, αφήστε κάτι και για μας. Άου, ένα παπούτσι τένις. Θέλεις να παίξουμε με αυτό, Μακ? Όχι, όχι και τόσο. Σε ευχαριστώ. Δεν προτιμάς να κάνεις κάτι άλλο με μένα, Κλειό? Όπως, τι θα έλεγες να παίζαμε στην παιδική χαρά? Όχι τώρα, το γρασίδι είναι υγρό. Θα είναι όλα βρώμικα και λασπωμένα. Ας παίξουμε το σπρόξιμο του κουτιού, τι λέτε? Όχι. Παίζουμε κυνηγητό. Κυνηγητό, έλα να με πιάσεις. Δεν υποτίθεται ότι πρέπει να μας κυνηγήσει όλοι? Ha 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 ha
σε πιάσα, κυνηγάς. Κουράστηκα με όλο αυτό το τρέξιμο, Κλειό. Γιατί δεν παίζουμε για λίγο εδώ? Μα θα γίνουμε ολολάσπες εδώ πέρα. Καλά, εντάξει. Αφού δεν θέλεις να παίζουμε στην παιδική χαρά, θα πάω σπίτι. Στάσου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, έλα. Φαίνεται ότι πήγα στην πίσω αυλή της Κλειός. Μα η Κλειό είπε ότι ήταν λασπωμένα. Έγινα και οι δυο μέσα στη λάσπη, κοίτα. Ει, παιδιά, ελάτε να παίξουμε. Δεν νομίζω ότι ο Μακ θέλει να παίξει με μένα και τον Κλίφορντ, Κλειό. Τι εννοείς? Θέλει να παίζει μόνος του στην παιδική χαρά σου. Είναι άδικο αυτό, χοντρούλι. Ο Μακ με συμπαθεί, το ίδιο κι εγώ. Νομίζω ότι θα τον συμπαθούσατε κι εσείς αν του δίνετε μια ευκαιρία. Έχει αλλάξει πολύ, ξέρετε. Άλλαξε επειδή θέλει να παίζει στην παιδική χαρά σου. Από ζήλια το λες. Ζήλια? Ακριβώς. Θα πρέπει όμως να συνηθίσεις να με μοιράζεσαι, χοντρούλι, γιατί εγώ είμαι πολύ δημοφιλής. Η Κλειό παίζει ξανά με το Μακ σήμερα, Κλίφορντ. Το ξέρω. Τους αρέσει πολύ να παίζουν μαζί στην παιδική χαρά της. Κάνει σαν να μην θέλει να ξαναπαίξει μαζί μας. Της αρέσει η προσοχή που της δίνει ο Μακ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμπαθεί εμάς. Ναι, μάλλον έχεις δίκιο. Απλά μου λείπει το παιχνίδι μαζί της. Και εμένα. Πάμε να δούμε αν θέλει να παίξουμε. Πιάσου να μπορείς, Κλειό. Μην ανησυχείς, να σε πιάσω. Έλα, Κλειό. Κυνήγαμε. Εντάξει. Θα... χτύπησε το πόδι μου. Πονάει πολύ. Έτσι και έτσι. Μπορείς να παίξεις δηλαδή? Δεν νομίζω, καλύτερα. Καλά. Τότε να φύγω. Τι θα... θα φύγεις? Ναι. Ειδοποίησέ με όταν είσαι καλύτερα. Τότε θα παίξουμε και πάλι μαζί στην παιδική χαρά. Ναι, εντάξει. Κλειό! Γεια σου, Κλειό. Θες να παίξουμε κυνηγητό? Δεν μπορώ. Χτύπησε το πόδι μου. Αλήθεια? Είσαι εντάξει? Καλά είμαι. Δεν μπορώ όμως να παίξω στην παιδική χαρά. Τότε ας κάνουμε κάτι άλλο. Σίγουρα είσαι καλά? Καλά είμαι. Απλώς δεν μπορώ να τρέξω. Η Ελίζαμπεθ μου διάβασε μια φοβερή ιστορία χτες. Θέλετε να σας την πω? Ναι, λατρεύω τις ιστορίες της Ελίζαμπεθ. Πρώτα πάω να φέρω το κόκαλο που βρήκα. Θα ακούμε και θα μασουλάμε. Έτσι λοιπόν το κοριτσάκι είπε ότι ήθελε να κρατήσει το σκύλο για πάντα. Και ο σκύλος χαμογέλασε γιατί βρήκε επιτέλους ένα σπίτι. Τέλος. Φοβερή ιστορία, Κλίφορντ. Ευχαριστώ, Κλειό. Πώς είναι το πόδι σου? Εντάξει είναι, αλλά ντρέπομαι λιγάκι. Γιατί? Ο Χοντρούλης είχε δίκιο. Ο Μακ ήταν μαζί μου για να μπορεί να παίζει στην παιδική χαρά μου. Δεν ήταν πραγματικός φίλος. Εμείς είμαστε, Κλειό. Θα είμαστε για πάντα. Ευχαριστώ, Χοντρούλη. Θα μας πεις και άλλη ιστορία, Κλίφορντ. Εντάξει, αυτή μιλάει για τρεις πολύ πολύ καλούς φίλους. Το τίμιο παιχνίδι είναι διασκεδαστικό για όλους. Γι' αυτό και ο Κλίφορντ είχε την ιδέα να παίξουμε τίμια. Γρήγορα, Χοντρούλη, μετά είναι η σειρά μου. Εντάξει, Κλειό. Εγώ μετά και μετά είναι ο Μακ. Εντάξει, Κλειό, η σειρά σου. Θεούλη μου. Ωι. Ναι. Αυτό δεν ήταν σωστό. Έχεις δίκιο. Πρέπει να περιμένετε τη σειρά σας. Έτσι παίζετε τίμια στο παιχνίδι. Συγγνώμη. Είναι η σειρά σου, Κλειό.
Ευχαριστώ, Μακ. Παρακαλώ. Το τίμιο παιχνίδι είναι διασκεδαστικό για όλους. Γι' αυτό και ο Κλίφορντ είχε την ιδέα να παίξουμε τίμια. Ο Κλίφορντ το κόκκινο σκύλι χρειαζόταν μια αγκαλιά ζεστή. Τον πήρε κοντά της η Ελίζαπεθ και απ' την αγάπη της μεγάλωσε πολύ. Ο Κλίφορντ φιλαρακός μας καλός, γενναίος και σπουδαίος και πολύ πιστός. Ακούει το όνομα του, τρέχει να μας βρει. Αγαπώ το Κλίφορντ το κόκκινο σκυλί. Και τώρα ο Κλίφορντ έρχεται κοντά σας μέσα από το υπέροχο DVD «Ο μεγάλος κόκκινος σκύλος σε απίθανες περιπέτειες». Μαζί και το απίθανο βιβλίο του Κλίφορντ με τίτλο «Ένας αξιαγάπητος σκύλος».